Οι νικητές της χρονιάς, κυκλοφορίες της επόμενης, αποκλειστικότητες, δωρεάν παιχνίδια. Κληρώνουμε νέο δώρο, γιορτάζουμε σε πλοία, μια μέρα αφιερωμένη στο gaming και αποτελέσματα αγώνων. Είμαι ο Ζάκ από το Cypress Gamer και αυτό είναι το Rewind. Τα The Game Awards 2020 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και επιτέλους μάθαμε τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς όπως αυτά ψηφίστηκαν από κριτές και κόσμο. Το The Last of Us Part 2 απέσπασε το βραβείο του καλύτερου παιχνιδιού για το 2020 μαζί με άλλα 6 βραβεία, τα οποία είναι τα εξής: Best Game Direction, Best Narrative, Best Audio Design, Best Performance για την ηθοποιό της Abby, Innovation in Accessibility και Best Action Adventure Game. Παιχνιδιά τα οποία ξεχώρισαν ήταν το Among Us και το Hades, τα οποία συγκέντρωσαν 2 βραβεία έκαστος, ενώ τα αγαπημένα Mortal Combat 11 Ultimate και Animals Crossing New Horizons πήραν το Best Fighting και Best Family αντίστοιχα. Αναλυτικά οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες στο site μας. Πολλές οι παρουσιάσεις επερχόμενων παιχνιδιών στην τελετή των The Game Awards 2020 και δεν θα μπορούσαμε να τις απαριθμίσουμε όλες εδώ. Γρήγορα όμως οι πιο αξιοσημείωτες προσωπικά είναι: ο Sephiroth καταφτάνει στο roster του Super Smash Bros. Ultimate τον καταπληκτικό τίτλο του Nintendo Switch. Ο γνωστός χαρακτήρας του Final Fantasy 7 με ίσως το μακρύτερο σπαθί στον κόσμο θα έρθει το Δεκέμβριο στο παιχνίδι κυνηγώντας τον Cloud σε ένα διαφορετικό κόσμο. Το Back 4 Blood είναι το νέο παιχνίδι από τους δημιουργούς του αγαπημένου Left 4 Dead, την Turtle Rock Studios, που μας αποκάλυψε ότι το νέο co-op με zombies φανερά κινείται στα χνάρια του Left 4 Dead. Το παιχνίδι θα έρθει στις 22 Ιουνίου του 2021. Το The Callisto Protocol είναι ο νέος τίτλος του Striking Distance Studios, το οποίο απαρτίζεται από πρώην μέλη του Dead Space. Είναι ένα single-player survival horror παιχνίδι κάπου στο διάστημα σε μελλοντικό χρόνο. Αναμένεται το 2022 για PC και κονσόλες. Το Perfect Dark επιστρέφει μετά από χρόνια και την ανάπτυξη του έχει αναλάβει η The Initiative. Το παιχνίδι είναι μια reimagining εκδοχή του κλασσικού franchise και θα έρθει σε Windows 10 PC και Xbox Series X και S. Από το πουθενά μας αποκαλύφθηκε το Ark 2 με πρωταγωνιστή το γνωστό ηθοποιό Vin Diesel στο ρόλο του Santiago. Ο οπτικός τομέας φαίνεται υπέροχος ενώ έχει ανακοινωθεί και η σειρά Ark The Animated Series η οποία θα έρθει το 2022. Όπως μας είχαν υποσχεθεί BioWare και EA, είδαμε ένα νέο τρέιλερ για το επόμενο Dragon Age. Το Red Lyrium, το οποίο έχει οδηγήσει στην τρέλα τον αδερφό του Varric και τη Meredith στο Dragon Age 2, εμφανίζεται και πάλι στην κατοχή του Solas. Οι Grey Wardens θα αντισταθούν σε αυτό που έρχεται θέλοντας να σταματήσουν οτιδήποτε κακό θα έρθει από αυτό. Το παιχνίδι αναμένεται το 2022. Σίγουρα μια από τις εκπλήξεις των βραβείων είναι το Crimson Desert από την νοτιοκορεάτικη ομάδα ανάπτυξης Pearl Abyss. Ο οπτικός τομέας είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και το project δείχνει πολύ φιλόδοξο. Call of Duty Black Ops Cold War Season 1 έκανε την εμφάνιση του και είχαμε την ευκαιρία να δούμε νέα maps, το Gunfight Mode, νέα Zombie Modes και στοιχεία για το επερχόμενο Battle Pass. Στο στρατόπεδο του Warzone θα εισβάλλει το Cold War με 30 νέα όπλα καθώς και ένα νέο χάρτη με τον κωδικό Operation Rebirth. Καταπληκτικό και το Warpix στο υπόβαθρο. Συνεχίζουμε με το Elite Dangerous Odyssey, το δεύτερο expansion του Space Flight Simulator, το οποίο θα μας ταξιδέψει για πρώτη φορά έξω από το διαστημόπλιο. Το expansion βρίσκεται σε ανάπτυξη από το 2018 και είναι το μεγαλύτερο update που έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Αναμένεται μέσα στο 2021 για κονσόλες και PC. Έπειτα τον Kratos, σειρά έχει ο Master Chief να εισβάλλει στον κόσμο του Fortnite. Φυσικά μαζί του θα έρθουν διάφορα θεματικά items από το Halo όπως το Gravity Hammer καθώς και το όχημα Warthog. Τα Capture the Flag και Blood Cult Modes, τα οποία γνωρίσαμε στο Halo, έρχονται στο Fortnite. Επίσης, οι Daryl και Michonne από το Walking Dead θα προσθεθούν και αυτοί στο roster του παιχνιδιού. Το Hood Outlaws and Legends διαχειρός Summon Digital είναι ο νέος multiplayer τίτλος από την Focus Home Interactive, όπου δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες η μία με την άλλη προσπαθώντας να πραγματοποιήσουν την καλύτερη ληστεία. Το παιχνίδι θα έρθει στις 10 Μαΐου του 2021 για PC, Xbox One, Xbox Series S και X, PS5 και PS4. Η BioWare μας ετοίμασε ακόμη μια έκπληξη μετά το Dragon Age, με το φως της δημοσιότητας να βλέπει το πρώτο trailer του επόμενου Mass Effect. Δεν έχουμε τον τίτλο του επόμενου παιχνιδιού, αλλά το trailer μας ταξιδεύει πίσω, πατώντας την νοσταλγία των παλιών παιχνιδιών. Φαίνεται πως επιστρέφουμε στο Milky Way, ενώ επίσης από ό,τι φαίνεται επιστρέφει η Λιάρα Τσόνι. Έπειτα το πολύ καλό A Way Out, η ομάδα ανάπτυξης εξερευνά εντελώς διαφορετικά μονοπάτια με το νέο της παιχνίδι, η Takes Two. Πρόκειται ξανά για ένα co-op παιχνίδι, το οποίο μας βάζει στο ρόλο ενός χωρισμένου ζευγαριού, τον οποίο η σκέψη και οι συνειδήσεις μεταφέρονται σε δύο κούκλες της κόρης τους. Εμείς καλούμαστε να βρούμε τον τρόπο μέσω αυτής της συνεργασίας ώστε να γυρίσουν πίσω στον πραγματικό κόσμο. Το παιχνίδι αναμένεται στις 26 Μαρτίου του 2021 για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S και Xbox Series X. I need a break.
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Wargaming το γιορτάζει με δύο νέα updates στο World of Warships, με πλούσια δώρα, νέα US Battleships και εορταστικά campaigns. Από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, οι παίχτες θα λαμβάνουν καθημερινά τυχαία bundles από το Armory, δίνοντάς τους την επιλογή να ανοίγουν κάρτες κάθε μέρα διεκδικώντας το δώρο τους, αλλά και προσωπικά quests. Με την ολοκλήρωση αυτών των quests, οι παίχτες θα λάβουν έξτρα Santa Gifts Containers, premium χρόνο και Duplons ως δώρα. Επιπροσθέτως, βασιζόμενοι στο εορταστικό αυτό ημερολόγιο, θα έχουμε Winter Trophies, ένα group από combat missions τα οποία θα είναι διαθέσιμα κάθε εβδομάδα όλο το Δεκέμβριο. Το τελικό reward που θα λαμβάνει κάποιος ολοκληρώνοντας αυτές τις αποστολές θα είναι το New Year Μόνιμο Camouflage για τα Tier 8 πλοία. Περισσότερα για όλα όσα προσφέρονται σε αυτό το update στο σχετικό μας άρθρο. Η Sony έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο trailer το οποίο εστιάζει στα επερχόμενα παιχνίδια τα οποία θα δούμε στη νέα της κονσόλα. Εκτός των God of War Ragnarok, Ratchet & Clank Rift Apart και Horizon Forbidden West, ακόμη ένα παιχνίδι προστίθεται στη λίστα των PS5 Exclusives, τον Gran Turismo 7. Ειδικά για το Horizon Forbidden West βέβαια υπήρχε σημείωση και επιβεβαίωση πως θα έρθει και σε PS4, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για το GT7. Στο trailer επίσης θα δούμε το Project Athia, το οποίο θα έρθει αποκλειστικά σε PC και PS5 για 2 χρόνια, ενώ το Deathloop και Ghostwire Tokyo θα είναι αποκλειστικά σε PC και PS5 για ένα. Κυκλοφορίζει το Call of the Sea, ένα first-person adventure puzzle game που διαδραματίζεται σε ένα παράξενο νησί στο Βόρειο Ατλαντικό. Η Νόρα καταφθάνει εκεί και πρέπει να ξεθάψει τα διάφορα μυστικά για να ανακαλύψει τι απέγινε ο εξαφανισμένος άντρας της και το πλήρωμα εξερεύνησής του. Δύο εραστές τα αφήνουν όλα πίσω και ταξιδεύουν σε ένα χαμένο πλανήτη για να είναι μαζί. Η ιστορία του Haven θα σας πάρει σε ένα περίεργο κόσμο και ενάντια σε μια δύναμη που προσπαθεί να τους χωρίσει σε ένα RPG για την αγάπη, την εναντίωση και την ελευθερία. Δεν έχω να πω τίποτα για το Cyberpunk 2077. Κυκλοφόρησε επιτέλους, στα αλήθεια, ο Ντερίλα σε παθεμονή με το soundtrack, ο Τζα απογοητεύτηκε λίγο με το Collectors και ο Θάνος τρέχει να προλάβει η review. Καλή διασκέδαση σε όσους το παίζουν. Η Microsoft έδωσε στη δημοσιότητα το launch trailer για το story expansion του Gears 5 που ακούει στο όνομα Hivebusters. Σε αυτό θα δούμε τους Lani, Keegan και Mac, τους βασικούς πρωταγωνιστές στο escape mode του Gears 5, να αναλαμβάνουν την αποστολή για το πρόγραμμα Hivebuster. Η διάρκεια του expansion αναμένεται περίπου στις 3 ώρες και θα μπορείτε να παίξετε σε co-op μέχρι 3 παίκτες, σε split screen ή και online. Μπορείτε να το αποκτήσετε μέσω Microsoft Store ή Steam, ενώ οι κάτοχοι Xbox Game Pass Ultimate θα το απολαύσουν δωρεάν. Το Halo Infinite ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου αποκλειστικά για Xbox Series X και S, αλλά είχαμε την αναβολή του έπειτα από πολλές αντιδράσεις για το αποτέλεσμα που είχαμε δει. Όπως μας ενημέρωσε η 343 Industries, θα περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο του 2021 και μεταξύ άλλων θα υπάρξει βελτίωση στον οπτικό τομέα, που αυτό αφορά όλους τους παράγοντες από τους φωτισμούς μέχρι και τη βελτίωση των χαρακτήρων. Εκτός των άλλων, η ομάδα ανάπτυξης μοιράστηκε και μερικές νέες φωτογραφίες από το παιχνίδι. Το Greek Gaming Day αποτελεί ένα νέο πρωτοπόρο event με επίκεντρο τα video games. Θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί στις 27 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει πάνω από 100 ώρες live streaming και διεξαγωγής τουρνουά, τα οποία θα παρουσιάζονται από πολλές δημοφιλείς και ανερχόμενες προσωπικότητες του αναπτυσσόμενου χώρου των video games στην ελληνική αγορά. Πέραν των 25 streamers και content creators θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με μοναδικό στόχο τη διασκέδαση και την ικανοποίηση των απανταχού οπαδών των δημοφιλέστερων video games. Παράλληλα θα τρέξει ένας ξεχωριστός online cosplay διαγωνισμός με πολλές κληρώσεις και δώρα για όλους τους συμμετέχοντες. Διοργανώνεται από την Team DB Play σε συνδυασμό με σημαντικούς Έλληνες συνεργάτες, ενώ στηρίζουν η AOC, η Red Bull και η Nestlé. Μάθετε περισσότερα στο σύνδεσμο που σας έχω στην περιγραφή. Την εβδομάδα που μας πέρασε η ανόρθωση φαμακού στα eSports, όπως ονομάζονται οι πρώην Cyprus Gamer Trojans, κατάφερε να αποσπάσει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα στα πλαίσια του VGL eSports Tournament. Η βαθμολογική μας κατάταξη παραμένει στην 1η θέση με 32 βαθμούς, μόλις 3 πίσω από τη Samo eSports, την οποία νικήσαμε με 2-0. Ραντεβού στο επόμενο match take τη Δευτέρα στο κανάλι της ανόρθωσης στο Facebook με live μετάδοση και τους καλύτερους casters. Δύο παιχνίδια μας προσφέρει η Epic Games για τη βδομάδα που διανύουμε και μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Το ένα είναι το Pillars of Eternity Definitive Edition, το κλασικό RPG όπου μας παίρνει στον κόσμο της Αιώρα σε μια ξέχαστη περιπέτεια όπου οι επιλογές και τα μονοπάτια που επιλέγουμε διαμορφώνουν τη μοίρα μας. Το δεύτερο είναι το Tyranny Gold Edition, πάλι RPG με τα μυστήρια του Τεράτους και ιστορίες από τα The Peers να χρήζουν εξερεύνησης. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε giveaway με ένα Funko Pop από τον κόσμο του Fortnite, μια προσφορά του καταστήματος Kaboom στη Λεμεσό και το Kaboom Collection. Συγκεκριμένα πρόκειται για το pop με αριθμό 614 και το χαρακτήρα Galaxy με το σύμπαν στο σώμα του. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση πρέπει να ακολουθήσετε το Kaboom CY στο Instagram, subscribe στο Cyprus Gamer εδώ στο YouTube και ένα σχόλιο με το πόσο καιρό παίζετε Fortnite. Η κλήρωση στο επόμενο επεισόδιο, ενώ πιο μετά θα ακολουθήσει κι άλλο δώρο από το Kaboom.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στο Rewind, τη συντακτική ομάδα για τη συλλογή των νέων που μπορείτε να βρείτε με περισσότερες λεπτομέρειες στο www.cyprusgamer.com και το κατάστημα Kaboom για το δώρο της εβδομάδας. Ακολουθήστε μας σε Instagram, Facebook και YouTube για να μένετε ενήμεροι για τα πάντα όλα gaming, ενώ σε πιο προσωπικό επίπεδο μπορείτε να με βρείτε να στριμάρω στο Twitch με το handle Inspiration. Μέχρι την επόμενη φορά, η βία να μένει στα παιχνίδια, εσείς να μένετε όσο. Awesome.